ένας μεγάλος κίνδυνος που περικυκλώνει την Εκκλησία τον τελευταίο αιώνα και απειλεί την υπόσταση της Εκκλησίας και απειλεί και την ίδια τη σωτηρία μας, διότι τη σωτηρία μας την προσφέρει και την εξασφαλίζει η Εκκλησία. Θα προσπαθήσω, αδέρφια μου, να μιλήσω απλά, όσο μπορώ πιο απλά, ώστε όλοι να καταλάβετε αυτά που θα πω, και πρέπει όλοι να τα καταλάβετε, γιατί έχουν ενδιαφέρον, επίγον μάλιστα και καυτό για όλους μας. Γιατί, όπως πολλές φορές το λέγω, τα θέματα της πίστεως, της σωτηρίας της Εκκλησίας δεν είναι μόνο για τους θεολόγους ή για τους ιερείς, είναι για όλους τους πιστούς. Όπως η υγεία δεν είναι για τους γιατρούς, είναι για όλους τους ανθρώπους, και ο ήλιος δεν είναι για τους αστρονόμους, αλλά για όλους τους ανθρώπους, έτσι και τα θέματα της πίστεως είναι για όλους μας. Γι' αυτό και οι πατέρες που αγωνίστηκαν για να φρουρήσουν την άπαξ παραδοθήσα πίστη, να εφαρμόσουν την Αγία Αντολή και να ζήσουν στην παρούσα αλήθεια, τόνισαν ότι είναι ο αγώνας της Εκκλησίας θέμα όχι μόνο των ποιμένων αλλά και όλων των πιστών, αφού ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Τιμόθεον επιστολή ότι η Εκκλησία είναι οίκος Θεού, ο οποίος απαρτίζεται, αποτηρείται από τον κλήρο και το λαό και που όλοι μας έχουμε χρέος και ευθύνη να αγωνιζόμαστε και να ενδιαφερόμαστε για την Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί αποτελούν την Εκκλησία που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Η αλήθεια λοιπόν στηρίζεται σε όλους τους πιστούς που αποτελούν την Εκκλησία. Το πρώτο που είναι πάρα πολύ απλό και συχνά το κηρύττω και το διδάσκω και θα τα ακούσατε πολλές φορές είναι ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ένας και μοναδικός. Ο ίδιος είπε, αν παρουσιαστούν κι άλλοι με το όνομά μου μην τους πιστέψετε, είναι ψευδόχριστοι, είναι απατεώνες, θα σας ξεγελάσουν. Αν πούν εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, μην τους ακολουθήσετε. Όπως και προ Χριστού παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομεσίες, έτσι και μετά την Ανάσταση ο Κύριος προφητεύει, θα παρουσιαστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και οι πατέρες που αγωνίστηκαν για να φρουρήσουν την άπαξ παραδοθήσα πίστη, να εφαρμόσουν την Αγία Αντολή και να ζήσουν στην παρούσα αλήθεια, τόνισαν ότι είναι ο αγώνας της Εκκλησίας θέμα όχι μόνο των ποιμένων αλλά και όλων των πιστών, αφού ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Τιμόθεον επιστολή ότι η Εκκλησία
είναι οίκος Θεού, ο οποίος απαρτίζεται, αποτελείται από τον κλήρο και το λαό και που όλοι μας έχουμε χρέος και ευθύνη να αγωνιζόμαστε και να ενδιαφερόμαστε για την Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί αποτελούν την Εκκλησία που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Η αλήθεια λοιπόν στηρίζεται σε όλους τους πιστούς που αποτελούν την Εκκλησία. Το πρώτο που είναι πάρα πολύ απλό και συχνά το κηρύττω και το διδάσκω και θα τα ακούσατε πολλές φορές είναι ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ένας και μοναδικός. Ο ίδιος είπε, αν παρουσιαστούν κι άλλοι με το όνομά μου, μην τους πιστέψετε. Είναι ψευδόχριστοι, είναι απατεώνες. Θα σας ξεγελάσουν. Αν πούν εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, μην τους ακολουθήσετε. Όπως και προ Χριστού παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομεσίοι, έτσι και μετά την Ανάσταση ο Κύριος προφητεύει, θα παρουσιαστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Ο Κύριος λοιπόν είναι ο μοναζικός σωτήρας και λυτρωτής μας, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο μοναδικός Θεάνθρωπος και είναι και ο μοναδικός σωτήρας μας. Ο Απόστολος Πέτρος στην αρχή των πράξεων σε ένα από τους λόγους του λέγει, δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό με το οποίο μπορούμε να σωθούμε παρά μόνο ένα όνομα, το όνομα του Χριστού. Είναι ο μοναδικός σωτήρας μας, ο μονογενής, ο αναντικατάστατος. Αυτό είναι η βάση σε όλο το θέμα μας. Η Εκκλησία τώρα τι είναι? Κατά τη διδασκαλία των πατέρων, η Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός, αναστημένος, ζωντανός, αόρατος, αλλά παρόν στην ιστορία, στη ζωή μας και παρατείνεται εις τους αιώνας. Εκκλησία ίσον Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Και όπως ο Κύριος μας μετά την Ανάσταση εμφανίζονταν με διάφορες μορφές, παρουσιάζονταν ως άνθρωπος όπως ήταν, αλλά με διάφορες μορφές για να βεβαιώσει ότι αναστήθηκε, έτσι παρουσιάζεται με τελευταία φορά με άλλη μορφή. Με ποια μορφή? Μετά την Ανάληψη, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι ο άλλος εαυτός του και ιδρύει την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία έχει τις ρίζες της στο αίμα του Χριστού και στην Ανάστασή του, στο Σταυρό και στο Κενό Μνήμα. Και η Εκκλησία στη συνέχεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός εν εταίρα μορφή. Ο Χριστός δίδασκε το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία κάνει το ίδιο έργο, διδάσκει το ίδιο Ευαγγέλιο, όχι έτερο Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός έδειχνε αγάπη προς τους αμαρτωλούς και η Εκκλησία το ίδιο τους καλεί σε μετάνοια. Ο Ιησούς Χριστός έτρεφε τους ανθρώπους με το λόγο του, τους ενίσχυε με τα σημεία και η Εκκλησία με άλλο είδος σημεία και θαύματα, αγιαστικά, καλλιεργεί, τρέφει και κατευθύνει τα μέλη της στο ποιμνιόν της. Πολλές φορές μάλιστα
επιτελεί και σημεία θαυμαστά όπως φαίνονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Και ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και η Εκκλησία πολλές φορές μαρτύρησε, σταυρώθηκε, διώχθηκε, αλλά είναι πάντοτε ζωντανή και αναστημένη και θα μείνει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Πήλε άδου κατ' ισχύσου συναυθής. Και το κύριον έργο του Χριστού είναι η συντριβή του διαβόλου και η απαλλαγή των ανθρώπων από το κράτος του διαβόλου, από την αμαρτία και το θάνατο, και η σωτηρία και η αιώνια βασιλεία. Αυτό κάνει και η Εκκλησία με τον αγώνα της, με τα μυστήριά της, μας δίδει την άφεση των αμαρτιών, μας αγκαλιάζει μέσα στη βασιλεία, γιατί η Εκκλησία είναι η στρατευωμένη Εκκλησία, η επηγής βασιλεία, για να μας οδηγήσει και στην ουράνια βασιλεία, στην αιώνια δόξα του Κυρίου μας. Και όπως ο Χριστός είναι ένας και μοναδικός, έτσι και η Εκκλησία είναι μία και μοναδική. Τώρα αν παρουσιαστούν και άλλες παρατάξεις, ομολογίες που λένε ότι είμαστε και εμείς Εκκλησία, τι μόνος είσαστε Εκκλησία, και εμείς Εκκλησία είμαστε. Είναι όλες οι εκκλησίες εντός εισαγωγικών, είναι ψεύτικες και απατηλές ομολογίες, είναι αιρέσεις και πλάνες όλες, παρά μόνο μία και μόνο μία και μοναδική είναι η αληθινή Εκκλησία. Και βλέπουμε στην ιστορία πλήθος αιρέσεων και κακοδοξιών και πλανών εμφανίστηκαν που προσπάθησαν να εισέλθουν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, που βομβούσαν πάνω στη ζωή της Εκκλησίας με το σκοπό να αποσπάσουν τα μέλη από την Εκκλησία και να δημιουργήσουν παρατάξεις με το όνομα της Εκκλησίας που να είναι παρατάξεις του διαβόλου, της ψευτιάς και του θανάτου. Τώρα αμέσως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που είναι το πιο σοβαρό. Αλλά ποια είναι αυτή η μία Εκκλησία? Εμείς λέμε ότι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι κατοικοί λένε όχι, εμείς είμαστε Εκκλησία. Εμείς που είμαστε και τόσα εκατομμύρια. Εμείς είμαστε καθολικοί σε όλο τον κόσμο. Οι Προτεστάντες επίσης όχι, εμείς. Και ο καθένας που να λέει εγώ είμαι ο Χριστός και εγώ είμαι η Εκκλησία. Ποιο είναι το κριτήριο που θα μας βεβαιώσει ποια είναι η μία και μόνη αληθινή Εκκλησία? Όπως υπάρχουν νομίσματα γνήσια και κάλπικα, και παλιότερα υπήρχε η Λυδία λίθος, μία λίθος, μία πέτρα που λέγονταν Λυδία, σαν το μαγνήτη, που με αυτήν διαλέγανε ποια νομίσματα είναι χρυσά γνήσια, με γνήσιο χρυσό, και ποια είναι κύβδηλα. Τώρα υπάρχουν άλλα μηχανήματα, τελειότερα και ακριβέστερα, τα οποία ελέγχουν τα νομίσματα. Παραδείγματος χάρη, αν νομίσματα από χρυσό και έχουν ελάχιστο ξένο στοιχείο, αμέσως το μηχάνημα τα εξοπετάζει. Επίσης και τα χαρτονομίσματα, όπως είναι τώρα τα ευρώ, που κυκλοφορούν και πλαστά και αμέσως ελέγχονται και συλλαμβάνονται. Έτσι υπάρχει κριτήριο, όπως και στην έρευνά τους οι γιατροί στα άλλα έχουν μερικά κριτήρια. Κάνουν check-up και βλέπουν και ξαναγνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα. Έτσι υπάρχει καμιά λιδία λίθος
ένα μηχάνημα, ένας τρόπος ώστε να γίνει έλεγχος και να δούμε ποια είναι η μία, η γνήσια Εκκλησία του Χριστού και ποιες είναι οι κάλπικες, οι ψεύτικες. Και βέβαια υπάρχει. Είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοσης. Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Με κριτήριο λοιπόν την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, όλες οι αιρέσεις, οι πλάνες, οι ομολογίες που αυτοκαλούνται Εκκλησία εξοπετάζονται, απορρίπτονται και μόνο μία και μοναδική είναι η Εκκλησία η οποία αποδεικνύεται ότι είναι αληθινή και γνησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα δε αυτό αναγκάστηκαν και πολλοί από τους ετεροδόξους θεολόγοι με μεγάλο ονόματα ερευνητές να πούν ότι όντως η αρχαίγονη Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί? Διότι ούτε πρόσθεσε ούτε αφαίρεσε τίποτε από την πίστη. Κράτησε την άπαξ παραδοδίτσα πίστη, τα δόγματα και τους όρους με πολύ ευλάβεια και με πολύ ακρίβεια. Επίσης μπορεί ως άτομα να είμαστε αμαρτωλοί και να έχουμε πτώσεις, αλλά κρατήσαμε τους κανόνες και την Αγία Εντολή που καθορίζει το χριστιανικό ήθος, όπως το δόγμα, τη χριστιανική πίστη, την ορθόδοξο πίστη. Επίσης και η παρούσα αλήθεια που είναι η Θεία μας Λατρεία είναι μοναδική αρχαίγονος και προκαλεί και θαυμασμό στους ξένους όταν δεν είναι προκατηλημένοι. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν οι Ορθόδοξοι να γνωρίζουν με ακρίβεια όλα τα δόγματα, αλλά έχουμε το φρόνημα ότι κρατούμε την άπαξ παραδοθήσα πίστη. Ούτε ότι εκτελούμε πέρα για πέρα τις εντολές, έχουμε και εμείς τις πτώσεις από αδυναμία, από παρασυρμό του διαβόλου, από κακιά ώρα, αλλά έχουμε τη μετάνοια και έχουμε τη συντριβή και αναγνωρίζουμε την ατελειά μας. Έχουμε όμως την παρούσα αλήθεια του τέστη, το Χριστό παρόντα στη λατρεία και εκεί ο Ορθόδοξος, ο πιο φτωχός στη γνώση και στα δόγματα, έχει ακρίβεια δογμάτων και ο πιο αμαρτωλός και ανάξιος έχει την τελεία ζωή και απολαμβάνει τη χάρη του Κυρίου σε αυτήν ακριβώς την λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τώρα, εάν πάρουμε ένα-ένα τα θέματα, πρώτον την άπαξ παραδοθήσα της Αγίας Πίστη όπως παρουσιάζεται στα δόγματα. Θα δούμε τι πρόσθεσαν και τι αφαίρεσαν. Όχι μόνο οι Προτεστάντες, αλλά και οι Παπικοί που θα έπρεπε μέχρι τα μεσάνυχτα να μιλούμε για το θέμα αυτό. Πάρα πολλές καινοδοξίες και δεν είναι μόνο το Φιλιόγμε, δεν είναι το κυριότερο απ' όλα το Παπικό Πρωτείο, αλλά ένα πλήθος κακοδοξιών έχει ο παπισμός. Και από τον παπισμό, όπως ξέρουμε, ξεπήδησε και ξεπετάχθηκε ο Προτεσταντισμός, ο οποίος, παρακαλώ, δεν είναι όπως συνήθως λέμε 1000 κομμάτια, και το λέμε σε σχήμα κάθε υπερβολή, και εγώ χρόνια το έλεγα και νόμιζα λέγω υπερβολή. Αλλά όπως η τελευταία στατιστική των Ηνωμένων Πολιτειών μας πληροφορεί, είναι 22.000 αιρέσεις παραφιάδες. Όταν το 1985 πήγα στην Αυστραλία,
σε κάθε γειτονιά τις τέσσερις παραφιάδες προτεσταντικές με το όνομα Εκκλησία. Και σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση, η μόνη μοναδική Εκκλησία η οποία τηρεί την άπαξ παραδοθούσα πίστη της Αγίας, την Αγία Εντολή και τη λατρεία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί, επαναλαμβάνω, όσο άτομο και με βάλει και να έχουμε λήψεις, αλλά ποτέ δεν δείξαμε τα δόγματα, δεν τα τροποποιήσαμε, δεν τα αλλοιώσαμε, δεν τα βελτιώσαμε. Όπως ο ήλιος δεν βελτιώνεται, έτσι και τα δόγματα δεν βελτιώνονται. Επίσης δε και η Αγία Εντολή. Στη Δύση και τα δόγματα πλέον τα σακάδεψαν και αφήρισαν και πρόσθεσαν, αλλά για να δημιουργηθεί μια νέα νοοτροπία και νέα φιλοσοφία, αλλά και την Αγία Εντολή την τροποποίησαν ώστε να αλλάξει πλέον το χριστιανικό ήθος και να καλλιεργείται το ελεύθερο ήθος, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της ζωής του. Όταν επέστρεψα από την Γερμανία που πήγα πρώτη φορά το 66, 67, 68, και πήγα, ήμουν ήδη όταν πήγα όχι απλώς τελειωμένος θεολόγος αλλά και διδάκτορ, πήγα ως Gastgeber που λένε, φιλοξενούμενος ακροατής, και παρακολούθησα και τους καθολικούς και τους προτεστάντες χωρίς να έχω καμία δέσμευση, καμία υποτροφία, καμία σχέση. Μάλιστα δε στο Τίμπιγκεν παρακολούθησα τα μαθήματα του Ράτσιγκερ που είναι τώρα ο Πάπας, ήταν τότε καθηγητής της Δογματικής και δίδασκε για τον Άγιο Αυγουστίνο, ήταν 39 ετών, εγώ 36 ετών, και έτσι θυμάμαι και με τιμούσε και μου καλομιλούσε, τους γνώρισα πολύ καλά. Όταν ήρθα, ξέρετε ποια ήταν η εντύπωσή μου που τη διατύπωσα, και αν υπάρχουν εδώ αρχαίοι μαθητές θα θυμούνται πως το είπα από τα πρώτα, ότι είναι τέτοια η Δύση, ο χριστιανισμός, ο δυτικός, παπικός και προτεσταντικός, έχει τέτοια νοοτροπία, τέτοιο ήθος και ύφος, που αν μέχρι σήμερα ήμασταν ενωμένοι έπρεπε να τους ξεκόψουμε. Να ξεκοπούν. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Αποδεικνύεται από τότε μέχρι σήμερα με πάρα πολλά επιχειρήματα που μπορεί να αναφέρει κανείς από τη ζωή. Και μάλιστα έχω κάψει στο γραφείο λοιπόν ένα περιοδικό εν συνειδήσει που έβγαλε η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως των Μετεώρων, που εκεί πλέον όχι με λόγια, όχι, αλλά με φωτογραφίες πάρα πολλές βλέπει κανείς την αθλειότητα της ζωής στη Δύση και στους καθολικούς και στους προτεστάντες, με την ομοφιλία, την παιδοφιλία και τις τόσες άλλες ακατανόμαστες αθλειότητες, με έσχη που είναι να κλαίει και να θλινεί κανείς πως χριστιανοί αμνηστεύουν τέτοια πράγματα, να γίνεται γάμος ομαδικός και να παντρεύονται αρσενικοί με αρσενικούς
και θηλυκή με θηλυκούς, τι να συστήνει τον Τζαμάν Αρχιεπίσκοπος την Αρχιεπισκοπή να τη γυναίκα του και να είναι άνδρας, ή ας μην αναφέρω τα άλλα έσχη παιδοφιλίες και δικαστήρια και ποινές. Θα κλείσω την ενότητα αυτή με μία πολύ ομή κρίση, την οποία μάλιστα όπως τη λέω σε εσάς την είπα πριν από χρόνια σε συνέδριο. Καλά τώρα βάζεις τους καθολικούς με τους άλλους αιρετικούς το ίδιο, αυτοί δεν είναι, λίγες κακοδοξίες έχουν. Πρώτα απ' όλα και μόνο που ανατρέπουν το δόγμα της Αγιαστράδος δεν είναι μικροί, μίγιστοι. Αμέσως, ας πούμε ότι είναι λίγες. Τις βάλουμε δίπλα στους χιλιαστάς που εκείνοι πια δεν έχουν ιερών και όσιων, τα καταπάτησαν όλα. Είπα αυτό που είπε ο Μάρκος ο Ευγενικός στους άλλους πατέρες τότε στη Φεράρα, ότι στα θέματα της πίστεως δεν υπάρχει μεσότης. Δεν πρέπει να τα εξετάζουμε πόσο της εκατό είναι αιρετικός αυτός και πόσο άλλος. Και εγώ είπα τότε ένα ομό παράδειγμα στο συνέδριο που άλλος τους προκάλεσε, άλλοι με καταχειροκρότησαν. Λέγω, ένας προξενούσε σε ένα φίλο του μια κοπέλα και έλεγε τα προσόντα, όμορφη, πλούσια, πτυχία, γλώσσες, μουσικά όργανα και λοιπά. Λέει, καλά κάνει, ένα αρνητικό δεν έχει. Τώρα μην το δεις σημασία, λέει, έχει κάτι να έχει συνεχώσει. Όχι, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, πες μου, είναι λίγο έγκυος. Άμα είναι λίγο έγκυος, τότε έχει όλα τα κακά σε μένα. Δηλαδή το ίδιο είναι. Δεν είναι υπερβολή και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός συνουσιάστηκαν με τον διάβολο. Αυτό είναι η αίρεση, τα λεμίσια και πέραν, πατρική γλώσσα. Συνουσιάστηκαν με τον διάβολο και συνέλαβαν όλες αυτές τις αιρέσεις που τις σκιοφορούν και τις προβάλλουν. Και ερχόμαστε εμείς τώρα με μια εθιμοτοπία και με μια ψευτοευγένεια, τους αναγνωρίζουμε και τους παραδεχόμαστε. Τώρα έρχομαι σε μια φοβερή αντίρρηση που προβάλλουν οι οικουμενιστές και πολλούς επηρεάζουν και εμάς τους Ορθοδόξους μας επηρεάζουν. Τώρα να μην πω έτσι πως την ακούν οι δημοσιογράφοι και αυτοί που κυβερνούν τα κανάλια και τον τύπο και που προσπαθούν όχι να εκφράσουν τη γνώμη του πιστού λαού αλλά να δημιουργήσουν την κοινή γνώμη. Ποιο είναι αυτό? Δεν είναι εγωισμός και αλαζονία να λένε ότι εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι, η μόνη Εκκλησία και όχι άλλοι? Το είναι εγωισμός μεγάλο βαθμό. Και θυμάμαι σε μια επίσημη θέση ένας επίσημος αρχιεπίσκοπος μιλώντας έβαλε την Ορθοδοξία έτσι στο εδόλιο του κατηγορουμένου όπως και τον παπισμό. Μιλάμε εμείς και εμείς όπως ο παπισμός είναι ένοχος διότι έχει την αλαζονία της δυνάμεως, έτσι και εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε ένοχοι γιατί έχουμε την αλαζονία της αλήθειας. Το ίδιο είναι η δύναμη και η αλήθεια. Δηλαδή ένας που υποστηρίζει και υπερμαχεί και μέχρι θανάτου, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, μέχρι θανάτου για την αλήθεια, λέει.
όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Το πρώτο είναι η πίστη. Το ίδιο λοιπόν είναι ένας, επειδή έχει εκατομμύρια πολλά, έχει δύναμη, έχει το κράτος του Βατικανού και τις τράπεζες και πολυεθνικές εταιρείες και λοιπά, και έχει τη δύναμη της Αλασμίας, είναι το ίδιο με την ταπεινή και αδύναμη Ορθοδοξία που έχει την αλήθεια και δεν υποχωρεί και μάχεται και θυσιάζεται για την αλήθεια. Απαντώ. Υπάρχει πιο ταπεινός από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Όχι. Ακούσαμε στο πρωινό ανάγνωσμα να λέγει: «Μάθετε απ' εμού ότι εγώ πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία». Πράος και ταπεινός ο Ιησούς. Διαβάστε την περικοπή που διαβάζετε και στις 15 Αυγούστου και στις 23 στην Κοίμηση και στα 9 μέρα από την προς Φιλιππησίους επιστολή. Ενώ είναι Θεός ίσως με τον Πατέρα και έχει τη θεότητα όχι εξαρπαγής, ου χαρπαγών ηγήσατο το είναι ίσα Θεόν, ίσα Θεό, εκένος είναι αυτό. Όσο να ταπεινώνονταν, δεν μπορούσε να γίνει άνθρωπος, έπρεπε να κενώσει τον εαυτό του, να καλύψει τη θεότητά του και την κάλυψη. Και έγινε άνθρωπος. Και ως άνθρωπος εταπείνωσε εν εαυτόν. Και έγινε δούλος. Και από δούλος ο τελευταίος των δούλων, καταδικασμένος σε θάνατο, και από τους καταδικασμένους σε θάνατο δούλους, ο καταδικασμένος σε σταυρικό θάνατο. Πού η ταπεινοφροσύνη του Κύριου μας? Και ερωτώ, υπάρχει πιο εγωιστής από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Μην ταράσεστε, σας στενοχωρεί ο χαρακτηρισμός σου. Βέβαια, δεν υπάρχει εγωιστής άλλος σαν τον Χριστό. Ορίστε, διαβάστε. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η Ανάσταση, η ζωή. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι άμπλος αληθινή, εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος. Πω, να εγωίστης. Μπορεί να με διακηρύξει αυτή την αλήθεια ο Κύριός μας, τότε ποιος είναι, γιατί ήρθε στον κόσμο? Δεν είναι αλαζονία όταν ένας υπερμαχεί και προβάλλει την αλήθεια? Δεύτερο παράδειγμα, η Παναγία μας. Υπάρχει πιο ταπεινή ψυχούλα? Το λέγει, επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού. Την ταπείνωση είδε ο Κύριος και με διάλεξε. Σε μένα επέβλεψε για την ταπείνωση. Αλλά τι εγωισμός αυτό που λέει στη συνέχεια? Από τον ίν μακαριούσι με πάσα εγενεέ. Από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές. Και ξέρουμε την εκπλήρωση της προφητείας. Πολύ εγωιστικό. Ο Απόστολος Παύλος, ταπεινός, έκτρωμα, έσχατος των πάντων. Αλλά όταν πρόκειται να υπερασπιστεί την αλήθεια, διαβάστε μόνο το 11ο-12ο κεφάλαια της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής. Καφώνται εκείνοι, καυχηθώ κι εγώ. Εβραίοι εσύ, καβώ. Ισραηλίτη εσύ, καβώ. Σπέρμα Αβραάμ εσύ, καβώ. Δούλη Χριστού εσύ, υπέρηγο. Χαραδιάζει μάλιστα τα κατορθώματα και τα διαπιστευτήρια που δείχνουν την υπεροχή όλων των άλλων. Τώρα